Θέμα χρόνου θεωρούν στελέχης αντιτρομοκρατικής ότι είναι η σύλληψη του 46χρονου άνδρα που φέρεται να είναι ηγετικός τέλεχο μιας εκ των πλέον σκληροπυρηνικών ομάδων αναρχικών των εξαρχείων. Σε απόλυτη προτεραιότητα έχει μπει και η αποκωδικοποίηση των σημειώσεων και των στοιχείων που βρέθηκαν σε ένα λάπτοπ και τα USB καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον δεχόμενο δύο χτυπημάτων. Το ένα με Καλάσνικοφ σε νυχτερινό στόχο καθώ βρέθηκε και διόπτρα. Το δεύτερο, εκτιμούν οι αξιωματικοί τη ελληνική αστυνομία ότι θα ήταν βομβιστικό χρησιμοποιώντα ένα στενοφόρο μαϊμού αφού στη γιάφκα τη οργάνωση βρέθηκαν αυτοκόλλητα και νοσοκομιακό φάρο. Αυτό προκύπτει από τον μεγάλο όγκο εκρηκτικών υλών που είχαν στην κατοχή του τα μέλη τη οργάνωση και όπω εκτιμούν οι αρχέ, ήταν θέμα χρόνου να τα χρησιμοποιήσουν σε μια προσπάθεια αναβάθμιση τη δράση του. Αυτά τα όπλα σκοτώνουν. Δύο χρησιμοποιήθηκαν και ευτυχώ που δεν σκότωσαν, αλλά τραυμάτισαν αστυνομικού. Τρομάζει η ποσότητα των εκρηκτικών, ευτυχώ προλάβαμε. Θέλω να συγχαρώ την αντιδρομογραφική Υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, του Υπουργείο Προστασία του Πολίτη για την πολύ μεγάλη ε, επιτυχία. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά τη δέσμευσή μου ότι θα τελειώσουμε ε, οριστικά και αμετάκλητα με το πρόβλημα τη εγχώρια ελληνική δημοκρατία. Η άκρη του νήματο για την αστυνομία βρέθηκε κατά τη διάρκεια ενόπλη ληστεία σε κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνίων τον περασμένο Οκτώβριο στο Χολαργό. Στο βίντεο, 41 ετών συλληφθή φαίνεται να τραυματίζει κατά λάθο το 46χρονο καταζητούμενο συνεργό του Μεκαλάζ Νικόφ. Αυτό ήταν και το στοιχείο που άφησε τα πρώτα ίχνη, αποκαλύπτοντα σταδιακά την ταυτότητά του στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση αντιτρομοκρατική εντοπίστηκαν δύο γιάφκε, μία στο χολαργό και μία στην Κυψέλη. Όπω αποκαλύφθηκε αργότερα, το διαμέρισμα στο χολαργό ήταν η δεύτερη γιάφκα τη οργάνωση και το μέρο όπου είχε μεταφερθεί ο πλεισμό μετά από την εγκατάλειψη του κρυσφύγετου του Κυψέλη, το οποίο μάλιστα είχε καθαριστεί με χλωρίνη, ώστε να μην μπορέσουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν ίχνη των μελών τη οργάνωση. Μέχρι αυτή την ώρα που τι έρευνε έχουν βρεθεί πέντε πολεμικά του φέκια τύπου Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, δύο τεμάχια ζελατοδυναμικά δύο πυροβόλα πιστόλια, τέσσερι χειροβομβίδε δακρυγών ουσιέ, έξι κοινοί πυροκροτητέ, εννέα ηλεκτρικοί πυροκροτητέ, δύο αυτοσχέδιοι ηλεκτρικοί πυροκροτητέ, ένα τεμάχιο εκρηκτική ύλη πιθανών TNT. Δύο φυσίκια εκρηκτική ύλη πιθανών ζελατοδυναμίτιδα, τρει πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβίδα και τρία σώματα χειροβομβίδα. Από την εργαστηριακή εξέταση των Καλάζνικοφ στα εγκληματολογικά εργαστήρια προέκυψε ότι το ένα χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, στο κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνίων στο Γολαργό, ενώ το δεύτερο σε χτυπήματα που έχει αναλάβει η οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. Ρήψη πυροβολισμών την 25η-5η του 2014 ημέρα διεξαγωγή των ευρωεκλογών εναντίον των κεντρικών γραφείων του Πασόκ στην Αθήνα. Ρήψη πυροβολισμών την 31η Εβδόμου του 2016 εναντίον τη πρεσβεία του Μεξικό στην Αθήνα. Ρήψη πυροβολισμών την 11η Απριλίου 2017 εναντίον δημιουργία στα γραφεία του Πασό κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικό. Ρήψη πυροβολισμού την 6η Δεκάτου 2017 κατά δημιουργία στον ΜΑΤ, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρυγκούπη. Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη και για επίθεση κατά τη Γαλλική Πρεσβεία στι 10 Νοεμβρίου του 2016, κατά τη διάρκεια τη οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα αστυνομικό. Μέχρι στιγμή έχουν συλληφθεί δύο άντρε, ηλικία 41 και 45 ετών, και μία 39χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν τρομοκρατικές πράξεις, κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση του νόμου περί όπλων, πλαστογραφία και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο 41 ετών με κείμενό του ισχυρίζεται ότι το κατηγορούν για πράξεις που δεν έχει κάνει. «Για άλλη μια φορά βρίσκομαι στη γαδά κατηγορούμενος για πράξεις που δεν έχω κάνει και στην ουσία είναι επειδή για άλλη μια φορά δεν σταμάτησα να αγωνίζομαι ενάντια στο κράτος και την εξουσία». Τα σενάρια που επεξεργάζεται η αντιτρομοκρατική δεν με πτώουν. Θα συνεχίσω να παλεύω αγκλόνητο είτε έξω είτε μέσα από τι φυλακέ. Και οι τρει πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη.